Πριν πάω για ψάρεμα, ήρθα στους επαγγελματίες να μου δώσουν το καλύτερο δόλωμα. Όπου και να πάω, έχω μία γωνία πράγματα. Και χρειαζόμουν ένα πορτοφόλι. Πιστόνια, καρμπιρατέρ, στρόφαλοι, όλα εδώ μέσα. Αλλά δεν τα χρειάζομαι για το ψάρεμα. Γεια σε όλους! Είμαι ο Παναγιώτης από το Outdoors University. Βρίσκομαι στο χωριό των ψαράδων που βρίσκεται στους πρόποδες του μαγευτικού Ολύμπου και αυτό που θέλω να κάνω σήμερα είναι το εξής. Δεν έχω φέρει καθόλου φαγητό μαζί μου, έχω φέρει μόνο νερό, ένα καλάμι και δόλωμα. Θέλω λοιπόν να προσπαθήσω να ψαρέψω, να βγάλω ένα-δύο ψαράκια, να τα μαγειρέψω, να φάω, μετά να βρω ένα ωραίο μέρος να στήσω την ώρα μου και να περάσω τη βραδιά μου κάπου στη φύση. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, θα είναι ωραία. Μόλις έκανα δύο πολύ καλούς φίλους, τον Κυριάννη που είναι ψαράς και την εγγονή του την Ολυμπία. Μας έφαγαν το σκουλίκι πάλι. Ναι. Εδώ έχει ένα μικρό σαλάχι. Αυτό εδώ είναι δράκαινα, έρχεται ο ειδικός να τη βγάλει. Αυτό το αγκάθι είναι. Η αλήθεια είναι ότι με το ψάρεμα απογοητεύομαι εύκολα εάν δεν βγάζω ψάρια. Αλλά οι ψαράδες εδώ πέρα μου πρότειναν να έχω υπομονή. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να φτιάξω μια βάση για το καλάμι, να το στήσω και να αράξω. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω εάν τσιπάει ή έχουν σκαλώσει φύκια πάλι. Μάλλον φύκια είναι. Έχω και ένα φίλο ο οποίος παρακολουθεί τα χάλια μου. Thank you.
Δεν θα μείνω νηστικό σήμερα. Μικρή τσιπουρίτσα. Και κάτι τέτοια είναι τα αγαπημένα μου. Πολύ σημαντικό, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν αφήνουμε τίποτα στην παραλία. Το δείπνο μου δεν θα είναι μεγάλο, αλλά θα είναι δείπνο. Θεωρώ πως αφού τελειώσουμε το ψάρεμα σε αλμυρό νερό, καλά είναι να πλένουμε τον εξοπλισμό μας με γλυκό νερό. Ήρθε η ώρα για ύπνο. Τα λέμε το πρωί. Καλημέρα. Πω, αποκοιμήθηκα σαν τούβλο. Ήρθε η ώρα για καφεδάκι και σημάζεμαι. Το φανάκι του Μάρου ήταν τέλειο μαξιλάρι. Με όλο το σεβασμό, μήπως θα μπορούσε κάποιος να μου εξηγήσει γιατί σαν ανθρώπινο είδος έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε τόσο συχαμένοι. Γιατί. Το φασκόμηλο του αγρού ή αλλιώς αρτεμισία καμπέστρη στα λατινικά είναι ένα φυτό το οποίο το βρίσκουμε στο αμμώδες περιβάλλον της παραλίας. Κάποιες από τις πολλές φαρμακευτικές του ιδιότητες είναι ότι είναι αντιυπερτασικό, αντιδιαβητικό, αντιμικροβιακό, χρησιμοποιείται στη θεραπεία πεπτικών, αναπνευστικών, δερματικών και γεννητικών παθήσεων, χρησιμοποιείται σαν αντίδοτο για κάποια δηλητήρια και επίσης έχει αντικαρκινικές ιδιότητες. Και κάπου εδώ αυτή η βόλτα έφτασε στο τέλος της. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο και αν περάσατε όμορφο σε αυτή τη βόλτα μαζί μας, κάντε του μια κοινοποίηση και
Κάντε και εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο. Και αν θέλετε να μας στηρίξετε ακόμα περισσότερο, γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο YouTube και ρίξτε και μια ματιά στην περιγραφή. Θα βρείτε προϊόντα merchandise στο Outdoors University και ένα link για τη σελίδα μας στο Patreon. Να είστε καλά και να περνάτε τέλεια. Τσάω!